Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου υπάρχουν αξιόλογα εκθέματα αφού το νησί ήταν γνωστό από τα μυθικά ακόμη χρόνια και έκανε αισθητή την παρουσία του σε όλες τις ιστορικές περιόδους, γνωρίζοντας όμως ιδιαίτερη έγκλη την περίοδο του κυκλαδικού πολιτισμού που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Σημαντικές δημιουργίες του κυκλαδικού πολιτισμού ήταν τα πύληνα, η χάλκινα αγγεία και σκεύη, τα όπλα από πέτρα ή μέταλλο, τα εργαλεία και τα κοσμήματα. Ωστόσο, τα πιο χαρακτηριστικά έργα του κυκλαδίτικου πολιτισμού είναι μια κατηγορία από πύληνα κυρίως τηγανόσχημα σκεύη που έχουν ίσως θρησκευτική ή μαγική σημασία και κυρίως τα πολύ γνωστά μαρμάρινα αγαλματίδια, τα ειδόλια. Το ύψος τους ξεκινάει από 5 εκατοστά και φτάνει το 1,5 μέτρο και παρουσιάζουν ομοιότητα με τα σύγχρονα δημιουργήματα γλυπτικής. Οι μινωικές επιδράσεις στην τέχνη φαίνονται στα έργα που χρονολογούνται το 1700 έως το 1400 π.Χ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη τα ευρήματα των Μυκηναϊκών χρόνων, που χρονολογούνται μέχρι και το 1100. Στη βόρεια πλευρά του νησιού, στον Απόλλωνα, σε ένα από τα πιο όμορφα καταπράσινα παραθαλάσσια χωριά με λατομία μαρμάρου και άφθονα νερά, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μισοτελειωμένος κούρος του 6ου π.Χ. αιώνα σε υπερφυσικό μέγεθος 11 μέτρων. Είναι εξαπλωμένο στο έδαφος από όπου δεν αποκολλήθηκε ποτέ. Παρόμοιος υπάρχει και στις Μέλανες.